you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way. I'm gonna see ya. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see who's around. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way. Get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna see ya. And if the lights are all out, I'll follow your bus downtown. See who's hanging out. One way. Εσύ πότε γύρισες τώρα, δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ το κατάλαβα εσύ, αυτό. Δεν μετράς, ε. Δεν έπιανε. Κώστα, σου έχω πει χίλιες φορές, όταν πατάω το κουμπί... Γεια σας. Γεια. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Κυριάκο Χριστίνα. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σας. Λοιπόν, η γυναίκα μέσα μου συμφωνεί απόλυτα με αυτό που γράφει η μπλούζα σου. Α, ωραία, χαίρομαι. Α, αυτή την πλούσια τη φοράς για μένα. Έτσι πρέπει οι γυναίκες να αλληλοστηριζόμαστε. Κυριάκο Χριστίνα. Ναι. Είσαι από Κύπρο, έτσι? Είμαι από Κύπρο, φαίνεται? Όχι, αγάπη μου. Όχι, απλά αγαπάω τόσο πολύ την Κύπρο που τη μυρίζω. Την λατρεύω την Κύπρο. Είναι παράδοση πλέον. Λοιπόν, Χριστίνα, από πού είσαι, είπαμε? Από την Κύπρο, τη Λεμεσό. Αγάπη μου, το αγαπημένο μου μέρος. Λοιπόν, ήσουν ολόσωστη. Δεν έκανες λάθος σε καμία νότα. Το μόνο τέτοιο είναι, επειδή είναι τόσο χαρακτηρισμένο αυτό το τραγούδι από... είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις και να δώσεις μια δικιά του νότα. Γι' αυτό και σε συγχώρεσα το γεγονός ότι δεν έχουμε ακούσει ακόμα τη φωνή σου. Αλλά μαζί μου θα την ανακαλύψουμε αυτή τη φωνή. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να έχω αυτό το φρέσκο, πανέμορφο πλάσμα από αυτό το υπέροχο νησί. Χριστίνα, στην ομάδα μου. Εγώ θέλω μόνο κάτι να πω. Επειδή ήσουν ολόσωστη σε όλο αυτό, αλλά επειδή πρέπει να λέμε και αυτά που μας λείπουνε. Το μόνο που μου έλειπε είναι λίγο νεύρο. Ακριβώς, ναι. Καταλαβες, ναι. Αυτό εμένα μου έλειπε. Αυτός. Αν έρθεις στη δική μου την ομάδα, θα βρούμε που το έχεις κρυμμένο αυτό το νευράκι αυτό, έτσι. Το έχω πάντως, το έχω, ότι το έχεις, είμαι σίγουρη. Εγώ αυτό ακριβώς, μόνο να πω αυτό γιατί δεν γύρισα, γιατί μόνο που δεν γύρισα. Αυτά τα κομμάτια είναι λίγο... Πώς παίρνεις φορά και βουτάς στη θάλασσα. Θέλει δηλαδή την ορμή αυτή. Το ζητάνε τα κομμάτια. Να βγεις και να τα πεις κατευθείαν. Δεν ξέρεις, μπαίνω, βρέχομαι, παίρνω θερμοκρασία. Λίγο, ναι, ότι σταδιακά έψαχνες να βρεις την ενέργεια και δεν μου έφτασε το κομμάτι. Γι' αυτό δεν γύρισα. Αλλά ξέρω ότι έχεις τη δυναμική να το κάνεις αυτό. Okay. Και άμα διαλέξεις και έναν από τους τρεις υπέροχους εδώ, συνάδελφους μου. Άμα. Ναι, θέλω να πω, μόλις διαλέξεις ένα. Τελικά, μάλλον δεν θα διαλέξω, φύγω. Δεν είναι αναγκαστικό. Όχι. Δεν έφυγε για μένα, κατάλαβες τι να... Κοίτα, όταν πολλές φορές το πρωί, όταν ξυπνάς, δεν διαισθάνεσαι πώς θα πάει η μέρα σου. Ναι, πάντα. Πάντα? Ναι. Κράτα τη συμβουλή που έχεις βάλει σήμερα στην μπλούζα σου. Ωραία. Να σου πω κάτι. Οι μπλούζες συνέχεια να σκίζονται. Και όταν θα έχουμε τελειώσει εμείς μαζί, θα βγαίνεις στη συναυλία, θα τραγουδάς και θα σου σκίζουν από κάτω μπλούζες που κάμισα και... Α, μάλιστα. Οικονομική συναυλία. Οπότε, ξέχνα αυτό που γράφει η μπλούζα σου όσον αφορά την Έλενα. Ξέχνα τις συμβουλές που σου δώσαν backstage, ότι άμα γυρίσεις Σάκης, με το Σάκη θα πας, έτσι δεν είναι? Και έλα μαζί μου. Ναι, αλλά ο Σάκης δεν μίλησε. Είμαι δεν έβγαλε τσιμουδιά σήμερα. Ο Σάκης είναι βραχνιασμένος. Καταρχάς, και καταρχάς δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί μιλάνε οι δικοί του άνθρωποι. Είναι στημένο το παιχνίδι. Μου καταλάβει. Καταρχάς δεν μπορώ να μιλήσω. Δεύτερον, το μεγαλύτερο, πιστεύω, το μεγαλύτερη πείρα από σκισμένες μπλούζες την έχω εγώ σε αυτήν την ομάδα εδώ. Όχι, αλήθεια αυτή είναι.
αλλά... Από σκισμένες πουλίζες, αγάπη μου, και θα το κάνω. Είναι έτοιμο σκισμένο. Έτοιμο πόλεμο. Επειδή εμένα δεν μου τα σκίζουν τα κοριτσάκια. Τα σκίζω μόνος μου και νιώθω καλά. Λοιπόν, είμαστε πίσω γυρισμένοι και κοιτάω την Έλενα και λέω, σωστή, συζητάμε. Και λέω, σωστή, μια χαρά, όλα καλά, το τραγούδι ωραίο. Και εμένα η αλήθεια είναι ότι μου έλειψε λίγη ενέργεια, λίγο νεύρο. Επειδή και το τραγούδι δεν είναι ένα τραγούδι που θα σου δώσει τεράστιες δυνατότητες να αναδείξεις τη φωνή σου. Μόλις είδα και πάτησε το κουμπί Έλενα, hey, why not? Δεν είναι δυνατόν, πρέπει να δω μήπως αυτό το κορίτσι μπορεί να μας πει άλλα πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι κρύβει μέσα της. Και έτσι γύρισα. Θέλεις να έρθεις στη δική μου την ομάδα να δείξεις τι κρύβεις μέσα σου? Ευγενικά, με τρόπο, σαν κοριτσάκι ρωτάω. Χωρίς να σκίσουμε μπλούζες. Όχι αγάπη μου, εγώ θέλω οι άντρες να σκίσουν τις μπλούζες για σένα. Ξεκίνησα. Έτοιμος. Είμαι σίγουρος ότι θα βρεθούν πολλά αγόρια να θέλουν να σκίσουν αυτή την μπλούζα. Ναι. Τις δικές τους, αυτή δεν την αγγίζουμε. Είναι πιπιλό. Θέλει κάποια σκέψη τώρα όλο αυτό, γιατί... Συνειρμός. Μπορεί να μην θέλετε να βάλετε και μπλούζες καν. Θα βάλετε ένα σακάκι, κάτι, ένα που κάνει. Απλά πράγματα. Χειροκροτήσατε. Δεν σου έχουν τάξει τίποτα. Όλα ήταν σάλτσες, όλα ήταν σος. Εγώ όταν λέω σως, εννοώ save ourselves με τη φωνή σου. Δώσε μας την ψυχή σου. Γιατί SOS is on sos. And you my girl from Lemesos. Talk to me. Because I λέω σως. Whatever. Λοιπόν. Whatever. Σκέφτομαι τώρα εγώ, κερδίζουμε χρόνο. Όχι, 11 η ώρα πριν. Να μιλήσουν τα παιδιά εδώ. Α, η βοήθεια του κοινού, παρακαλώ. Λοιπόν, θα σας δείρω. Θα μείνω. Θα σας δείρω. Πιστή στην αρχική μου απόφαση. Μπράβο, γόρι μου. Εσένα αγαπάω, εσένα. Πες το με σύνθημα. Και θα πω ότι... σαν τρελή. Σάκης. Αυτό το λέει μπλούζα. Όχι, το δαξάκι. Αυτό έχει σε διάβολο από που κάνετε. Έχει πήγει σε άλλο επίπεδο. Χριστίνα, ψέμα.